Επιστρέφουμε στο δελτίο, κυρίες και κύριοι. Το skywalker.gr μας έχει συνηθίσει σε καινοτόμες πρωτοβουλίες, σύγχρονες, μοντέρνες, πάντα στο πλευρό των νέων, δίνοντας απαντήσεις στις ανάγκες του. Αυτή τη φορά ετοιμάζει την μεγάλη αναδιαπραγμάτευση. Για πάμε να δούμε τι ακριβώς είναι αυτό. Η κυρία Κατσαπρίνη, διευθύντρια marketing του skywalker.gr, είναι μαζί μας στο δελτίο. Καλησπέρα σας, κυρία Κατσαπρίνη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα, κυρία Παλιού. Τι ετοιμάζετε αύριο? Ετοιμάζουμε ένα πολύ πρωτότυπο, ανατρεπτικό και κυρίως δημιουργικό συνέδριο. Mm-hmm. Και είναι πολύ μεγάλη η χαρά που με φιλοξενείτε για άλλη μια φορά για να μοιραστώ μαζί σας και με τους τηλεθεατές σας τι θα κάνουμε αύριο. Αύριο λοιπόν έρχεται το HR Profilers, η μεγάλη αναδιαπραγμάτευση, όπως είναι ο τίτλος του 7ου HR Community Conference and Awards που διοργανώνει το skywalker.gr εργασία στην Ελλάδα. Στο συγκεκριμένο συνέδριο θα ανοιχνεύσουμε μαζί το ρόλο του HR Manager ως profiler, ως ένας detective σε ένα εργασιακό τοπίο που συνεχώς αλλάζει. Θα έχουμε 8 θεματικές ενότητες, οι οποίες περικλείουν και αναδεικνύουν τις αφορμές αλλά και τις αιτίες για την μεγάλη παρέτηση και για τη σιωπηρή παρέτηση, για τη μεγάλη και σιωπηρή παρέτηση. Η μεγάλη παρέτηση είναι ένα φαινόμενο παγκόσμιο που πρωτοεμφανίστηκε το Μάιο του 2021 στις ΗΠΑ. Ίσως να έχετε ακούσει το μότο «καλύτερη δουλειά, αλλιώς καλύτερο στο σπίτι». Με το COVID, με τα επιδόματα, με την εργασία στο σπίτι, έχουν αλλάξει πολύ τα δεδομένα στο εργασιακό τοπίο. Αυτό είναι αλήθεια. Ο κόσμος εγκαταλείπει τη δουλειά για καλύτερες συνθήκες, για καλύτερες αποδοχές. Στοχεύει στην ισορροπία της προσωπικής και της επαγγελματικής ζωής και είναι κάτι που θα αναλύσουμε αύριο. Ναι. Αυτό που θα ήθελα να εστιάσω είναι το εξής. Ότι αύριο, 5η 8 Ιουνίου, ναι, θα έχουμε 8 καταξιωμένους ομιλητές, αλλά μαζί τους θα είναι και 8 stand-up comedians. Θα έχουν ένα πολύ δημιουργικό διάλογο και μαζί, ως ζευγάρι ομιλητής μαζί με τον stand-up comedian, θα αλληλοεπιδρούν με τους παρευρισκόμενους σύνεδρους και θα αναδείξουν, όπως είπα, όλες τις αιτίες και τις αφορμές της μεγάλης παρέτησης. Mm-hmm. Αυτό και μόνο το κάνει ιδιαίτερα δελεαστικό και ιδιαίτερα μοναδικό. Επιπλέον, και διαδραστικό, έτσι, με την συμμετοχή βεβαίως και των συγκεκριμένων. Πολύ ευρηματικό βεβαίως όλο αυτό. Και ευχάριστο έχουμε να το παρακολουθήσουν και να συμμετέχουν, κυρίως οι νέοι. Αυτό θέλαμε. Αυτό θέλαμε, να φύγουμε να από, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, τις βαρετές μονοδιαλέξεις. Έτσι. Επιπλέον, όπως κάθε χρόνο, θα έχουμε τους κόμβους εμπειρίας. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι 8 σύνεδροι σε κάθε ρωτώντα θα αναλύσουν και θα παρουσιάσουν και αυτοί τα αποτελέσματα όλων όσων έχουν ακούσει. Θα γίνουν και αυτοί profilers. Θα πάρουν και αυτοί αυτό το ρόλο και θα αναδείξουν πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Οπότε, να ανακεφαλαίωσω 8 Ιουνίου, την Πέμπτη. Ναι, έχουμε ένα θέμα με τη σύνδεση. Ορίστε. Τώρα σας ακούμε, κυρία Κατσαπρίνη. Ακούτε, ωραία. Αύριο, λοιπόν, 8 Ιουνίου. 8 Ιουνίου, ταυτόχρονα, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, μην το χάσετε, όπως βλέπω να λέει στην οθόνη σας. Ναι. Θα είμαστε αύριο στην Αθήνα, στο Παρθέ Athens και στη Θεσσαλονίκη, στο Νικόπολης Hotel. Αν έχω χρόνο να πω τους 8 λόγους για την άρση κάποιος. Βεβαίως, σας ακούμε. Είναι πρωτότυπο. Δανειζόμαστε την τέχνη για να παρουσιάσουμε τις τάσεις της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού. Είναι ευρηματικό. Χωρίς, όπως είπα, μονοδιάστατες παρουσιάσεις, αλλά με δημιουργικότητα πρωτίστως. Είναι βιωματικό. Μαθαίνουμε όλοι μαζί, διότι όλοι μαζί συμμετέχουμε. Είναι διαδραστικό. Οι σύνεδροι, όπως σας είπα, χωρίζονται στις ρωτώντες και θα παρουσιάσουν και εκείνοι τα δικά τους αποτελέσματα στο κοινό. Είναι διτοπικό, από πέρυσι ξεκινήσαμε να είναι διτοπικό, διεξάγεται ταυτόχρονα και σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη. Είναι υβριδικό. Τι σημαίνει αυτό? Θα μεταδίδεται live
με ζεύξη ανάμεσα στις δύο πόλεις, ανάμεσα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Είναι διασκεδαστικό, το είπατε μόνοι σας. Οι stand-up comedia δίνουν αυτό το τόνο και θα παρουσιάσουν τα θέματα με δημιουργικότητα, με χιούμορ και με φαντασία, αλλά και ρεαλισμό. Και είναι και πολυδιάστατο, διότι μαζί μας θα είναι διάφοροι ομιλητές από διαφορετικούς χώρους και κλάδους και θα παρουσιάσουν τις διαφορετικές τους εμπειρίες. Αξίζει να πω ότι θα έχουμε μαζί μας δημοσιογράφους, θα έχουμε συγγραφείς, θα έχουμε ηθοποιούς, live coach, θα έχουμε σκηνοθέτες, θα έχουμε rapper και στιχουργό και θα έχουμε και live coach, τους είπα, ναι. Και από μια ευρία γκάμα δηλαδή επαγγελμάτων. Θα ακουστούν εμπειρίες και απόψεις από πολλές, έτσι, από πολλά επαγγέλματα, από διάφορους χώρους. Ωραία. Στο site hrcommunity.gr μπορεί κάποιος να δει ακριβώς το πρόγραμμα του συνεδρίου, ακόμα και τώρα προλαβαίνει να έρθει και μπορεί πρέπει να δηλώσει κάποιος συμμετοχή. Ναι, θα πρέπει να δηλώσει συμμετοχή και να γίνει εγγραφή. Ωραία. Ιντερνετικά. Και έρχεστε και στη Λαμία μέσα στον Ιούνιο, έτσι δεν είναι, στην Βεβαίως. Λαμία Expo. Ή να μην τα πούμε Βεβαίως. Ακόμη, να τα πούμε την επόμενη φορά, ακόμα. Στην επόμενη σύνδεσή μας. Έχουμε μπροστά μας μέρες, αλλά είναι χαρά. Πολύ ωραία. Η τιμή μας που μας προσκαλέσατε να συμμετάσχουμε σαν skywalker.gr εργασία στην Ελλάδα και με το Job Day, αλλά και με το Hobby. Θα τα πούμε, συνδυάζουμε τα δύο από τα πέντε έψιλον της δραστηριότητας του Skywalker, την εργασία και τις αεραστεχνικές ασχολίες. Καλή επιτυχία και σε αυτή τη δράση, την αυριανή. Να πάνε όλα καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία για άλλη μια φορά. Καλή συνέχεια.